Γλυκό. Κανείς. Γλυκό θέλουμε. Καλέ, μην το λέτε αυτό. Γλυκό. Προς Θεού. Προς Θεού. Εμείς ποτέ. Τι θα φτιάξουμε σήμερα. Θα φτιάξουμε cheesecake Νέας Υόρκης με σάλτσα από φράουλες. Καλά δεν υπάρχει. Μιας και δεν μπορούμε να πάμε τώρα στη Νέα Υόρκη, ας ναι, πάμε μιας και δεν cheesecake. Μπορούμε να πάμε στη Νέα Υόρκη, θα φάμε το cheesecake, θα δει η Πινελόπη να μου βοηθήσει να το φτιάξω. Άντε, Πινελόπη, τη χερούλα. Τη χερούλα. Αγαπημένο μου γλυκό. Αυτό είναι. Με τη χερή σου μέρα. Και το φτιάχνει, λέει η Πινελόπη. Το φτιάχνω. Για τη βάση του cheesecake, λοιπόν, θα χρειαστούμε μπισκότα βουτύρου, μαύρη ζάχαρη και βούτυρο. Για την κρέμα θα χρειαστούμε τυρί κρέμα, ζάχαρη, αλάτι, αυγά, κρόκους, κρέμα γάλακτος, βανίλια και ξύσμα λεμονιού. Και τέλος για τη σάλτσα με τις φράουλες θα χρειαστούμε φράουλες, ζάχαρη, χυμό πορτοκαλιού, ξύσμα λεμονιού και λικέρ πορτοκάλι. Wow. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη βάση, την οποία όμως έχω κάνει μια ζαβολιά. Ναι. Κορίτσια. Και την έχω έτοιμη. Για ποιο λόγο την έχω έτοιμη? Γιατί το έχουμε ξανακάνει αυτό. Στην Γκανά. Στην Γκανά. Για τα γλυκά τα θυμόσαστε όλα, έτσι. Άριστε. Πολύ σωστά. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, αλέθουμε τα μπισκότα με το βούτυρο και τη ζάχαρη. Το στρώνουμε εδώ, το βάζουμε στο ψυγείο, παγώνει. Κόμπλε, έτσι. Πολύ εύκολη διαδικασία, την έχουμε ξαναδεί. Τέλεια. Πάμε λοιπόν, Πινελόπη, να ξεκινήσουμε την κρέμα. Ωραία. Σε βαφτίζω χειριστή του κίτρινου μηχανήματος. Του κίτρινου εδώ μηχανήματος. Και εδώ, παιδιά, θα χτυπήσουμε την κρέμα με τη ζάχαρη και το αλάτι. Θα προσθέσουμε σιγά σιγά τα αυγά, την κρέμα γάλακτος, τη βανίλια και το ξύμα λιμονιού. Ζαχαρίτσα. Το αλατάκι. Το αλατάκι μας, ναι. Με ρέβουνα. Τέλεια. Εδώ το είχαμε μετρήσει, δεν μπορούσα να κάνω λάθος. Ναι, έχω εσάς δίπλα μου τελείως, δεν κάνουμε λάθη τώρα. Έτσι. Το δυναμώνουμε σιγά σιγά. Το δυναμώνουμε, το πάμε στο 2. Το δυναμώσαμε. Ωραία. Για χαμηλώσω το σιγά σιγά. Και βάζουμε ένα τα κουλάκια. Αν θες βοήθεια. Έχουμε και δύο κρόκους εδώ. Και αυτούς. Όλους μαζί, ε. Μάλιστα. Τέλεια. Κρέμα γάλακτος. Πολύ ωραία. Αυτό τι είναι? Να το βάλω το λικέρ. Αυτό είναι... μέλι. Όχι. Καλέ, μύρισέ το. Βανίλια. Μπράβο. Είναι κύλισμα βανίλιας σε αυτή τη μορφή, έτσι. Και έχει τέτοιο χρώμα. Ναι, τέτοιο χρώμα. Μέσα. Και τέλος. Και τέλος, λεμονάκι. Μυρωδάτο. Ξύσμα λεμονιού. Ξύσμα λεμονιού, ναι. Και τώρα θα βρίξουμε αυτό μέσα στη βάση, έτσι. Πινελόπη, μήπως δοκίμασες? Δοκίμασα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Πότε δοκίμασες και δεν σε είδα, Πινελόπη? Δεν χρειάζεται να με βλέπεις. Είναι η φουλή, Πινελόπη. Και αυτό πρέπει να μπει στο φούρνο. Αλλά τι γίνεται τώρα? Επειδή αυτό είναι μια κρέμα που έχει μέσα αυγά και κρόκους αυγού, και στην ουσία αυτό είναι που θα το σταθεροποιήσει. Για να γίνει όμως αυτό σωστά και ομοιόμορφα, δεν θέλουμε τη δυνατή θερμοκρασία που μας δίνει ο φούρνος. Άρα για να κατευνάσουμε λίγο την κατάσταση αυτή, θα προσθέσουμε λίγο νερό, έτσι ώστε να ψήνεται ομοιόμορφα και αρκετά ήπια. Είναι κατά κάποιο τρόπο ένα μπενμαρί φούρνο, ας το πούμε έτσι. Οπότε, το ψήδι, δηλαδή. Θέλουμε να φτάσουμε μέχρι τη μέση περίπου ή, εν πάση περιπτώσει, μέχρι, το ίδιο, μέχρι την ίδια στάθμη που είναι και η κρέμα μέσα, μέσα στη φόρμα. Βέβαια, θα χρειαστώ λίγο βοήθεια από τη βοηθό μου εδώ. Θα είναι να μου ανοίξει την πόρτα. Α, τέλεια. Ναι. Πάμε. Για να φάμε τις κέικς σήμερα. Ναι. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τη σάλτσα της φράουλας. Λοιπόν, έχουμε φραουλίτσες εδώ ωραίες, φρέσκες. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μαγειρέψουμε περίπου τη μισή ποσότητα από αυτές, με τη ζάχαρη
και το χυμό του πορτοκαλιού, να το αλέσουμε μετά αυτό και αφού το κρυώσουμε θα το συνδυάσουμε με τις υπόλοιπες κομμένες φράουλες και θα έχουμε μια σάλτσα που θα έχει πουρέ φράουλας και ολόκληρες φράουλες. Ρίξτε τις μισές. Πουρέ φράουλας. Έφαγε και μία. Πάλι τρώει. Ζάχαρη. Ζαχαρίτσα, ναι. Πορτοκαλάκι. Και τον χυμό του πορτοκαλιού. Ωραία. Τις παρακολουθείς, ε. Βέβαια. Μιας λοιπόν και πρέπει να περιμένουμε λίγο για τις φράουλες, να πούμε πώς καταλαβαίνουμε ότι το cheesecake είναι έτοιμο. Μήπως με το θερμόμετρο. Θερμόμετρο. Γιατί θερμόμετρο. Αλήθεια. Παίρνουμε θερμοκρασία μέσα στη, μέσα στη κρέμα. Λέμε ότι είναι 70 βαθμούς Κελσίου και είναι πάντα το ίδιο. Αχ, άμα θες ξυρίζεσαι κιόλας. Είναι τέλειο. Ο μανιακός δολοφόνος. Τις βλέπουμε. Και φεύγουμε, λέει. Εντάξει, τέλειο. Πώς το βλέπεις. Τέλειο, σεφ, μου αρέσει πάρα πολύ, μυρίζει όλο τέλειο. Εμένα να δεις. Εδώ βλέπετε τι έχω κάνει εδώ, ε. Ναι. Για να το κρυώσουμε γρήγορα. Μπορείς να ανακατεύεις που και που, την ελόπη. Κρύωσε την ελόπη. Κρύωσε νομίζω. Ωραία. Και εγώ έτσι νομίζω. Κρύωσε. Βλέπεις ότι έσφιξε και λίγο. Ναι. Λόγω της θερμοκρασίας. Α, και τις βάζουμε ολόκληρες. Ναι, γιατί θα το ρίξουμε από πάνω αυτό. Ναι. Και θα πάει τώρα η φίλη μας Πινελόπη να δει πως τη φάση βρίσκεται το cheesecake, αν νομίζεις ότι είναι έτοιμο. Α, για περιμένουμε. Σε, δεν έρχεστε εσείς να το δείτε λόγο καλύτερα. Το θερμόμετρο. Ναι, θα το κάνουμε εδώ. Α. Καλά είμαστε νομίζω. Και τι κάνουμε εδώ. Βάζουμε το θερμόμετρο, ναι, και περιμένουμε να δείξει 70 βαθμούς. Ναι, ακριβώς. Είμαστε 70. Και αφού είμαστε 70, είμαστε 70, το αφήνουμε λίγο στην άκρη να κρυώσει για να μην καούμε και μετά το βάζουμε στο ψυγείο, αλλά θέλει αρκετή ώρα για να κρυώσει. Να τελειώσουμε και τη σάλτσα, να κάτευε εσύ Πινελόπη. Ωραία. Τα καλά πράγματα έτσι. Τι έχουμε πει ότι βάζουμε λίγο. Κονιάκ. Λικέρ, λικέρ πορτοκαλιού. Ωραία. Κονιάκ. Λίγο λικέρ πορτοκαλιού. Την προηγούμενη εβδομάδα έχω πειραστεί. Ουίσκι. Με το κονιάκ που είχαμε βάλει. Λίγο ξύσμα λεμονιού. Πινελόπη, θα πας να το φέρεις στο cheesecake. Βεβαίως. Άντε βρε Πινελόπη. Α, καλά είμαι. Χελί μου το φτικά του. Καλό, καλό. Εγώ το έχω δοκιμάσει. Ξέρω πώς είναι. Εμείς δεν το έχουμε δοκιμάσει. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η φόρμα είναι πολύ εύκολη γιατί ανοίγει. Έτσι. Είναι πολύ καλή για αυτή την περίπτωση. Βάλτε το λίγο στην άκρη, παρακαλώ, Πινελόπη. Οπότε θα θέλουμε να κόψουμε ένα κομμάτι. Οπότε θα το κόψω ακριβώς εδώ. Πώς σας φαίνεται. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Εμφανισιακά. Και τώρα, απλά πραγματάκια. Cheesecake Νέας Υόρκης με σάλτσα από φράουλες. Για το cheesecake, στρώνουμε τη βάση του μπισκότου. Τυπάμε στο μίξερ το τυρί, τη ζάχαρη και το αλάτι μέχρι να φρατέψουν. Προσθέτουμε τα αυγά σε 4 δόσεις.
Ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος, τη βανίλια και το ξύσμα και αναμειγνύουμε. Απλώνουμε την κρέμα στη βάση του μπισκότου. Προσθέτουμε στο ταψί χλιαρό νερό και ψήνουμε στον φούρνο στους 150 βαθμούς Κελσίου μέχρι να φτάσει το εσωτερικό της κρέμας στους 70 βαθμούς Κελσίου. Βγάζουμε από τον φούρνο και αφήνουμε το γλυκό να κρυώσει. Τυλίγουμε με μεμβράνη και τοποθετούμε στο ψυγείο για ένα βράδυ. Για τη σάλτσα από φράουλες, βράζουμε τις μισές φράουλες, τη ζάχαρη και τον χυμό πορτοκάλι για 2-3 λεπτά. Τις αλεύουμε στο μπλέντερ και τις κρυώνουμε. Ανακατεύουμε με τις υπόλοιπες φράουλες το ξύσμα του λεμονιού και το λικέρ. Βάζουμε τη σάλτσα φράουλα στο ψυγείο για 2 ώρες πριν τη σερβίρουμε. Σερβίρουμε το cheesecake επικαλύπτοντας με τη σάλτσα φράουλα.